Γεια σας, είμαι η Ταβιθά Σαράκη. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια καινούργια ενότητα μέσω του Citizen TV μαγειρικής. Θα χρησιμοποιήσουμε οικονομικά υλικά και εύκολες συνταγές. Επειδή διανύουμε την περίοδο νηστείας, σκέφτηκα να σας κάνω ένα φαγητό εύκολο, που είναι και ευχάριστο για τα παιδιά, έχει βιταμίνες, πρωτεΐνες, μανιτάρια φρικασέ. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 1 κιλό μανιτάρια, 1 ματσάκι άνηθο, 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια, 0,5 κιλό μαρούλια, 2 κουταλιές σούπας κορνφλάουρ, 1 ποτήρι κρασί λευκό, 2 λεμόνια και λάδι, αλάτι, πιπέρι. Έχουμε πλύνει πολύ καλά τα μαρούλια και τα έχω ψιλοκόψει. Όπως και τα κρεμμυδάκια, τα έχουμε ψιλοκόψει και τον άνηθο και τα μανιτάρια με αυτό εδώ ακριβώς τον τρόπο. Παίρνουμε τα μαρούλια και τα ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα. Ώστε έτσι να πάρουν μία μικρή βράση, να χνηστούν πολύ καλά. Ανοίγουμε την κουζίνα. Και προσθέτουμε επίσης τα κρεμμυδάκια. Τα κρεμμυδάκια τον άνηθο και τον άνηθο και ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι όλα μαζί να αχνιστούν. Αφού έχουν αχνιστεί τα μαρούλια με τα κρεμμυδάκια, ρίχνουμε μέσα τα μανιτάρια, τα ανακατεύουμε καλά έτσι ώστε να πάρουν και αυτά μία βράση. Τώρα τα σβήνουμε με το λευκό κρασί. Ρίχνουμε αλάτι. Και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά, να πάει ομοιόμορφα. Και στο τέλος ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Έτσι θα τα αφήσουμε να γίνει για 15 λεπτά. Να βράσει 15 λεπτά θέλει. Αφού έχουν περάσει τα 15 λεπτά, παίρνουμε λίγο ζουμί και ρίχνουμε σε ένα μπολάκι με τα 2 κουταλιές σούπας κορνφλάουρ και το λεμόνι που το έχουμε στύψει. Τα ανακατεύουμε ελαφριά ώστε να διαλυθεί καλά. Και αφού είναι έτοιμο, το ρίχνουμε μέσα στο φαγητό και ανακατεύουμε να πάει παντού. Έτσι το φαγητό μας είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Καλή σας όρεξη!